Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κυρία Ζαχαρέα. Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Είχαμε 250 πτήσεις σήμερα. Να ρωτήσω πώς είναι τα στοιχεία τα δικά σας, αν καθώς προχωράμε προς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, βλέπετε να υπάρχει αύξηση στις κρατήσεις. Πράγματι, σταδιακά, άμα δούμε τα στοιχεία του Ιουλίου, τα στοιχεία του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, οι πληρότητες είναι όλο και πιο μεγάλες και πιο δυναμικές, ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν τις τουριστικές επιχειρήσεις. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν είναι το κύριο ζήτημα αυτό. Το κύριο ζήτημα είναι να κυλούν όλα μαλά, να κερδίσουμε τη μάχη της οργάνωσης του ανοίγματος, έτσι, με ασφάλεια και για τους Έλληνες πολίτες και για τους φιλοξενούμενους τουρίστες. Θα ήταν το δεύτερο ερώτημά μου, με προλάβατε, πώς πάνε τα πράγματα στο κομμάτι της ασφάλειας, αν υπάρχουν τουρίστες που είναι ήδη κρούσματα και έχουν χρησιμοποιήσει δωμάτια COVID στα ξενοδοχεία. Βεβαίως όλα τα κυλούν ομαλά. Οι διαδικασίες του ανοίγματος, των ελέγχων, των πρωτοκόλων, τα οποία με πολύ χαρά είμαι τώρα 2 μέρες στην Κρήτη και βλέπω ότι τηρούνται σε όλα τα μαγαζιά, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι υπεύθυνοι οι επιχειρηματίες και υπεύθυνοι και οι εργαζόμενοι στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αυτά, να ξέρετε, θα είναι η δύναμή μας της προστασίας των ανθρώπων, διότι πάντοτε κάποια θετικά κρούσματα υπάρχουν. Υπάρχουν Έλληνες που είναι θετικοί και κυκλοφορούν έτσι κι αλλιώς. Προφανώς θα υπάρχουν και κάποιοι ξένοι, και γι' αυτό αυτά τα πρωτόκολλα είναι που μας προστατεύουν. Και φυσικά όλος ο σχεδιασμός, τα ξενοδοχεία απομόνωσης, οι δομές υγείας και φυσικά ό,τι χρειαστεί κάποιος φιλοξενούμενος είναι στη διάθεση. Όλα λειτουργούν δηλαδή όπως πρέπει. Έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής κάποιος τουρίστας να νοσηλευτεί ή να μείνει σε δωμάτιο COVID, ή τα κρούσματα τα οποία ακούμε εμείς να έρχονται είτε στο Ελευθέριος Βενιζέλος είτε από τον Προμαχώνα είναι ασυμπτωματικοί και απλώς εντοπίζονται στα τεστ? Εντοπίζονται, είναι ασυμπτωματικοί περισσότεροι, γιατί άμα κάποιος έχει συμπτώματα δεν ξεκινάει να πάει διακοπές, έχει άλλα προβλήματα, συνήθως μένει στο σπίτι του. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς λαμβάνουμε τις προφυλάξεις, είτε είναι ασυμπτωματικοί είτε όχι, απομονώνονται ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα για τον γενικότερο πληθυσμό, ούτε για τους εργαζόμενους, ούτε για τους υπόλοιπους τουρίστες. Ξέρουμε ότι όπως και να πάει ο τουρισμός φέτος, δεν μπορούμε να έχουμε τα νούμερα τα περσινά και τα προπέρσινα. Μπορείτε όμως να μας πείτε περίπου πού θα κινηθούμε? Γιατί είδαμε και στην Κρήτη και χτες αντιδράσεις εργαζομένων ξενοδόχων, οι οποίοι ανησυχούν. Η ανησυχία είναι λογική. Και υπάρχει, αν θέλετε, και ο φόβος ακόμα αυτού του ανοίγματος, και το έχουμε ζήσει. Ακόμα οι πληρότητες, ιδιαίτερα για το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι σχετικά μικρές, και αυτό εντείνει το φόβο των επιχειρηματιών, των επαγγελματιών και των εργαζομένων των ίδιων. Ξαναλέω ότι αν κερδίσουμε το στοίχημα των πρώτων εβδομάδων, τότε τα νούμερα θα είναι πολύ καλύτερα. Και δεν θα έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, με την έννοια ότι θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε και τον τελευταίο τουρίστα που θα θέλει να έρθει στη χώρα μας. Δεν μπορούμε να μιλάμε όμως με αριθμούς της περσινής χρονιάς. Είμαστε στο σημείο 0. Συγκρινόμαστε με το σημείο 0. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Ζαχαρέα, ότι όταν μιλούσα στο εξωτερικό για το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού τον Ιούλιο και το έλεγα τον Απρίλιο, τον Μάιο, υπήρχε έτσι ένα ερωτηματικό: θα είμαστε έτοιμοι, θα μπορέσουμε να το κάνουμε? Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, βρισκόμαστε δηλαδή ήδη σε αυτό το άνοιγμα, και αυτό από μόνο του είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα. Όπως τα καταφέραμε στο έμπα της κρίσης, στην διαχείριση του σταδιακού ανοίγματος των εσωτερικών περιορισμών, έτσι βλέπουμε να τα καταφέρνουμε και στο άνοιγμα των εξωτερικών συνόρων. Δεν είναι η ώρα των αριθμών. Θα έρθουν και οι αριθμοί αν πετύχουμε στην ποιότητα και στην ασφάλεια. Τώρα να κλείσουμε με το τι ακριβώς έγινε με την Μεγάλη Βρετανία και τη Σουηδία, γιατί είχαμε ορισμένα παρατράγουδα, και αν μετά τις 15 Ιουλίου υπάρχει περίπτωση να ανοίξουμε για αυτές τις χώρες. Κυρίως η Μεγάλη Βρετανία είναι αυτή που μας ενδιαφέρει. Είναι μια αγορά που προσεγγίζουμε πολλούς τουρίστες κάθε χρόνο. Ακριβώς, η Μεγάλη Βρετανία είναι μια πολύ μεγάλη αγορά, είναι η δεύτερη αγορά για τη χώρα μας, πάρα πολύ σημαντική. Τουρίστες που ξέρουν
στην πατρίδα μας και έρχονται και κάθε χρόνο, είναι δηλαδή αυτό που λένε οι repeaters και τους χρειαζόμαστε φυσικά για να μπορέσει να πετύχει χρονιά. Είχαμε μια πολύ θετική είδηση σήμερα μετά από εντατικές συζητήσεις και διαβουλεύσεις και με την αξιωματούχους από την Μεγάλη Βρετανία και η χώρα μας είναι στη θετική λίστα άρσης των περιορισμών. Αυτό μας δίνει την αισιοδοξία και το επόμενο διάστημα θα γίνουν ανακοινώσεις ότι εάν και οι γιατροί μας συμφωνήσουν θα έχουμε τη δυνατότητα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να ανοίξουμε τη Μεγάλη Βρετανία. Θα απομένει η Σουηδία, θα πρέπει να περιμένουμε για αυτή να δούμε πώς θα συνεννοηθούμε με τους υγειονομικούς μας, αλλά το κύριο είναι ότι θα πρέπει να δούμε και την συνεχή αναθεώρηση κάθε 15 μέρες και της λίστας των τρίτων χωρών. Έχουμε και εκεί χώρες οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δυστυχώς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο βλέπουμε ότι δεν είναι εφικτό να ανοίξουν τα σύνορα. Εννοείται για Αμερικανούς και Ρώσους. Βεβαίως είναι χώρες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, πολύ μεγάλες δεξαμενές, ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι επισκέπτονται τη χώρα μας και κυρίως όμως είναι άνθρωποι υψηλού εισοδηματικού επίπεδου και έχουν από τα υψηλότερα χρήματα που αφήνουν στην εθνική μας οικονομία καθημερινά πάνω από 100 ευρώ την ημέρα αφήνουν ο κάθε ένας Αμερικανός τουρίστης. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε απόψε στο δελτίο μας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Το πράσινο